Να περάσουμε τώρα στους καλεσμένους μας, στον κύριο Δημήτρη Εμμανουηλίδη, πρώην βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, και στον κύριο Νίκο Κιωσέ, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας. Γεια σας κύριοι. Καλησπέρα. Ο λόγος της πρόσκλησης μου ήταν να ξεκινήσω με τον κύριο Εμμανουηλίδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή, φυσικά και για το θέμα της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ, στην οποία και ζητά να αποδοθούν ευθύνες. Κύριε Εμμανουηλίδη, τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Κύριε Μουτζούρη, είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας όλα τα δεδομένα από την περίφημη αυτή διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ, έκρινε πως πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες, όχι μόνο οι πολιτικές, αλλά εν προκειμένου οι ποινικές, σε αυτούς που κατά τρόπο εγκληματικό, σε βάρος της κοινωνίας, διαχειρίστηκαν την λίστα αυτή, από την οποία θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να ωφεληθεί τα ποσά εκείνα που θα ανακούφιζαν στο ελάχιστο σε πρώτο χρόνο κοινωνικές ομάδες που είχαν ιδιαίτερα επιβαρυνθεί από τους χειρισμούς του Υπουργείου Οικονομικών επί εποχής Παπακοσταντίνου, στη συνέχεια από την τρικομματική του κυρίου Σαμαρά. Θα πω ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό για την κοινή λογική η πρόθεση και στη συνέχεια η απόφαση που πήρε η τρικομματική στο κάδρο των υπευθύνων να θέσει μόνο την περίπτωση του Παπακοσταντίνου. Είναι πρόκληση λογικής το να αφήνει απ' έξω το Βενιζέλο, που διαχειρίστηκε το ίδιο ακριβώς θέμα για 14 μήνες. Αυτό είναι και μία ερώτηση και μία απορία του ελληνικού λαού, κύριε Εμμανουηλίδη. Γιατί, εφόσον και ο κύριος Βενιζέλος είχε αναμειχθεί στην υπόθεση με το USB, με το φλασάκι, με τη λίστα Λαγκάρντ, εν πάση περιπτώσει. Είναι προφανές, κύριε Μουτζού, ότι αυτό γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Βιάζοντας, όχι παραβιάζοντας, βιάζοντας την κοινή λογική, ο Σαμαράς θέλησε στην πρόθεσή του και στην προσπάθειά του να κερδίσει πολιτικό χρόνο ως πρωθυπουργός του τόπου, να αφήσει απ' έξω τις κολοσσιαίες ευθύνες του συνεταίρου του στην τρικομματική κυβέρνηση. Είναι εξόχως φανερό το ότι όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια μιας αισχρής συναλλαγής. Είναι γνωστό ότι ο Βενιζέλος έχει κάθε λόγο να αναζητηθεί στο πρόσωπό του η όποια ευθύνη, ποινική επαναλαμβάνω, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτό το υλικό. Ο κύριος Σαμαράς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να έρθει σε μία, θα έλεγα, συναλλαγή προκλητική, το ελάχιστο, για την κοινή γνώμη, για την κοινή λογική, και να δημιουργήσει συνθήκες μιας άθλιας συναλλαγής. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Μέσα από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προκαταρκτική αυτή διαδικασία, εκείνο που επιχειρείται είναι να αναζητηθούν οι πραγματικές ποινικές, επαναλαμβάνω, ευθύνες, γιατί πολιτικές δεν έχει μόνο ο Παπακοσταντίνου, δεν έχει μόνο ο Βενιζέλος, δεν έχει μόνο ο Παπανδρέου, έχουν και όλοι αυτοί που στη συνέχεια διαχειρίστηκαν αυτή την περίπτωση. Γιατί μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και δεν αποδοθεί ευθύνες, εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία? Θα ρωτήσω όμως τον κύριο Κιωσέ, που είναι μέλος αυτής της κυβέρνησης. Ναι, μέλος της κυβέρνησης δεν είμαι, είμαι μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, και εφόσον είστε κυβέρνηση, το κόμμα είναι προφανώς, κυβέρνηση. Προφανώς, θα προσπαθήσω να απαντήσω εξ ονόματος, αν και δεν τα καταφέρνω πάντα. Κοιτάξτε να δείτε, για τη λίστα Λαγκάρντ, κυρία Μουτζούρη, θα μπορούσε κανείς να πει πολλά,
και για την ίδια και για όσα η απόκρυψή της, ας πούμε, προκάλεσε. Θα μπορούσε να πει για σκάνδαλο, θα μπορούσε να πει για αβελτηρία της πολιτικής, θα μπορούσε να πει για επιβεβλημένη, αν θέλετε, ραθυμία του δημόσιου τομέα, των υπηρεσιών. Πολλά θα μπορούσε να πει, εν πάση περιπτώσει. Και είναι γεγονός ότι δεν όπως είναι και μακριά. Ένα σκάνδαλο. Είναι προφανές, είναι αδιαμφισβήτητα. Συμφωνώ απόλυτα με τον χαρακτηρισμό σας. Είναι ένα σκάνδαλο. Αυτό είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όμως, ξέρετε, ουδέν κακό να μην γες καλού. Ένα πέπλο προστασίας που υπήρχε σε διάφορους τομείς του οικονομικού κόσμου στη χώρα μας είναι γεγονός και δεν νομίζω ότι κάποιος από εδώ στο τραπέζι έχει αντίρρηση ότι έχει αφαιρεθεί αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα, με αφορμή τη λίστα Λαγκάρτ, με αφορμή τον κακό της χειρισμό, τον κάκιστό της, με αφορμή τις ποινικές ευθύνες που ενδεχομένως υποκρύπτονται σε συμπεριφορές πολιτικές, νομίζω ότι έχει αφαιρεθεί αυτό το πέπλο προστασίας και κανείς από εδώ και πέρα πολιτικός, δηλαδή υφυπουργός, υφυπουργός, διευθυντής υπουργείων κτλ. Δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε. Επίσης, δεν μπορεί κανένας φορολογούμενος να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε τους κανόνες του παιχνιδιού από εδώ και πέρα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι μην πατήσουμε αυτή την πανανόφλουδα της μιζέρια, της χερικακίας απέναντι σε λίστες πλουσίων. Ξέρετε, βλέπω η κόκκινη γραμμή είναι συνιστά την ανθρωποφαγία που λίγο απέχει από την απόδοση δικαιοσύνης. Ο κ. Παπακοσταντίνου αυτή τη στιγμή κατηγορείται για ένα ποινικό αδίκημα. Και ξέρετε, δεν υπάρχει βέβαια πολιτική, τεκμήριο πολιτικής αθωότητας. Αυτό, ξέρετε, το λένε οι πολιτικοί πολλές φορές. Mm-hmm. Είμαστε εξορισμού αθώοι, όσο θα πω το αντίθετο. Πολιτικό τεκμήριο αθωότητας δεν υπάρχει, κυρία Μουτζούρη. Υπάρχει πολιτικό τεκμήριο ενοχής που πρέπει ο πολιτικός στην πορεία να το αποδείξει αν είναι αθώος ή ένοχος. Εδώ όμως έχουμε τον Κωνσταντίνο το εξής. Κατηγορείται για ποινικά αδικήματα. Και επειδή είναι πολιτικός και βέβαια ο λαός ξέρει ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται πιο ίσοι από τους ίσους πολίτες, μην φτάσουμε τώρα στο αντίθετο αποτέλεσμα, επειδή είναι πολιτικός, να τον καταδικάσουμε πριν ακόμα γίνει η δίκη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εγώ πιστεύω ότι διέγραψε ονόματα, αλλά με το πιστεύω δεν μπορεί να καταδικάσει καν ποινικά. Θα πρέπει να αποδεχθεί. Ορίστε. Θα πρέπει να αποδειχθεί κιόλας. Αυτό λέω, αυτό λέω. Δηλαδή, αν ξέρετε, βλέπω, παρατηρώ στην κοινωνία. Παρόλα αυτά, τόσο δώρο και τόσο. Χωρίς καπνό, ναι, φωτιά. Έτσι, προφανώς. Λογικό. Λογικό ακούγεται. Επίσης, κύριε Κιωσέ, ανακοινώθηκαν 3-4 ονόματα από τη λίστα Λαγκάρτ. Τα άλλα 2.059, για την ακρίβεια, ποια είναι? Πού βρίσκονται και τι κάνει η κυβέρνηση, εφόσον είστε κι εσείς μέλος της Νέας Δημοκρατίας? Είμαι σίγουρος ότι έχουν μπει πλέον στο στόχαστρο των υπηρεσιών και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πολλά και διάφορα προς μια κατεύθυνση εξυγίανσης του συστήματος. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό, θα δείτε ότι τις επόμενες μέρες. Γιατί ανακοινώθηκαν μόνο 3 ονόματα. Α, να σας πω κάτι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, 2.000 τόσα ονόματα. Ποιος μας είπε ότι και τα 2.000... Δεν μπορεί να μην υπάρχουν μέσα επιχειρήματα. Σε αυτά, προφανώς. Δεν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Νομίζω ότι γίνεται... Για αυτά τα 3 ονόματα πώς πρόλαβε και έγινε έλεγχος? Αυτά τα 3 ονόματα είναι αυτά που έλειπαν σε σχέση, από όσο ξέρω και ακούω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αυτά τα ονόματα που έλειπαν... Άρα λοιπόν, βρήκαν αυτά που έλειπαν, αυτά που ήδη υπάρχουν, γιατί δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος 2.200 ατόμων με ένα μηχανισμό ο οποίος είναι κουτσός. Τώρα κύριε Κιωσέ, μιλάμε, 38 ονόματα ακούγονται πώς είναι μέσα. Βέβαια δεν γνωρίζουμε αν είναι όλες. Κάντε εισοδήματα αυτών των ανθρώπων, είναι, δηλαδή νόμιμα κτλ. Πρέπει να τους καταδικάσουμε. Ξέρετε, με τις λίστες αυτό ήθελα να πω. Μα εδώ καταδικάσαμε, κύριε Κιωσέ, ολόκληρη κοινωνία. Σύμφωνοι. Ακούστε λίγο. Προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι ήρεμος και να έχω μια ήρεμη προσέγγιση και σοβαρή απέναντι σε λίστες και απέναντι σε ένα τέτοιο σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο πραγματικά. Εάν υιοθετήσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, ξέρετε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όπως περίφερα να κάνουμε. Για συμπεριφορές μιλάτε, κύριε Κιωσέ. Να σας πω, καταδικάσαμε τώρα εκ των προτέρων τα ονόματα που υπάρχουν στις λίστες. Αυτή τη λίστα αυτή και σε άλλες ενδεχομένως. Δεν ξέρουμε αν νόμιμα ή παράνομα έχουν βγάλει τα κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία, κυκλοφορούν σε πολιτικά γραφεία κτλ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Είναι πρώτου βαθμού, είναι σκάνδαλο ολκής το συγκεκριμένο. Αλλά θέλω να τονίσω όμως ότι εμείς που επιθυμούμε τη μεταρρύθμιση στην πραγματική του κράτους, δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να διελουστήσουμε, να υιοθετήσουμε λίστες, οι οποίες κατά αυτόν τον τρόπο βγαίνουν σε διάφορα γραφεία, ακούγονται ονόματα από εδώ και από εκεί. 600 ονόματα έλεγε ότι έλειπε ένας, ο άλλος έλεγε ότι 2.500 είναι όλοι φορεφογάδες κτλ. Μα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος, συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Επί
Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ, κύριε Μανολίδη. Κύριε Μουτσούρη, εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς διαχειρίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών Κάλιστα. μια λίστα, γιατί τον αφήνετε απ' έξω, κύριε Κιωσέ? Αυτό είναι το απλό ερώτημα. Τον κύριο Βενιζέλο. Τον κύριο Βενιζέλο. 14 μήνες έχει στο συρτάρι του μια λίστα που θα μπορούσε να προσπορήσει στα δημόσια οικονομικά κάποια αρκετά εκατομμύρια. Μην κουράσετε, κύριε Μανολή, θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω ευθρασός και επωνύμως, λοιπόν, που το δανείζομαι από κάποια γνωστή δημοσιογράφο της Καβάλας. Λοιπόν, θα έπρεπε ο κύριος Βενιζέλος να αναλάβει, πραγματικά όμως να αναλάβει την πολιτική ευθύνη προς το παρόν τουλάχιστον. Διότι ποινικό αδίκημα τουλάχιστον δεν φαίνεται από κάπου, αλλά πολιτική ευθύνη αδιαμφισβήτητα υπάρχει. Και βέβαια, βγαίνουν πολλοί πολιτικοί, θα ξέρω τι θα μου πείτε, αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και ταυτόχρονα. Μια στιγμή λίγο, να συμφωνήσουμε σε αυτό τουλάχιστον. Πολιτική ευθύνη, τι σημαίνει? Θα έλεγα λοιπόν εγώ μια πρόταση απλή. Λέει ότι διακυβεύεται η ενότητα της κυβέρνησης και... Λοιπόν, όχι, με συγχωρείτε. Δεν θα μπορούσε ο κύριος Βενιζέλος να παραιτηθεί από βουλευτής, να παραμείνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Γιατί ποιος θα μπορούσε αυτό? Θα συμφωνήσουμε λοιπόν απόλυτα. Κύριε Μανουλίδη, κύριε Κιωσέ. Ποιος από όλους αυτούς που είναι εμπλεγμένοι μέσα σε σκάνδαλα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ή ήταν υπουργοί ή ήταν βουλευτές, είπαν παρετούμε από τη θέση μου? Αυτό είναι το πρόβλημα του πολιτικού συστήματος, λοιπόν, κυρία Μουτζούρη. Αν θέλετε, τώρα ανοίγουμε άλλη συζήτηση. Αυτό είναι όλο το διακύβευμα. Αναλαμβάνω την πολιτική σου, λέει, τη σώπα, ρε φίλε. Ποια πολιτική ευθύνη αναλαμβάνει? Ποια πολιτική ευθύνη και ταυτόχρονα ζητά ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού? Ως προεπιλεγμένος. Όχι μόνο αυτό. Πολιτική ευθύνη σημαίνει. Ακριβώς. Πολιτική ευθύνη σημαίνει φεύγω από το σπίτι μου. Αν μη τι άλλο. Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Δύο πλάσματα. Παπακοσταντίνου, Βενιζέλος. Και οι δύο απέκρυψαν στην ουσία τη λίστα. Συμφωνούμε. Γιατί δύο και τρία, μόνο ο κ. Παπακοσταντίνου. Ο αριθμητής είναι ποιος έκανε τη χάλκευση στην αρχική λίστα. Θα μπορούσε πολύ εύκολα. Εκεί δεν έχει αποδειχθεί ούτε ο Παπακοσταντίνου ότι είναι ο φυσικός αυτούργος, ενδεχομένως να είναι και ο Βενιζέλος. Με ποια λοιπόν κοινή λογική αφήνεις απ' έξω το Βενιζέλο, όταν και οι δύο έχουν τον ίδιο βαθμό αθότητας ή τον ίδιο βαθμό ενοχής? Άρα είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, υπάρχει μια αισχρή συναλλαγή στην προσπάθεια να κερδίσει πολιτικό χρόνο ως πρωθυπουργός ο Σαμαράς, ανέχεται αυτά που επουδενεί. Αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη θέση θα ανεχόταν. Και αυτό είναι σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος της πολιτικής. Και έρχομαι να απαντήσω σε μια έτσι, διαπίστωσή σας, ότι από τώρα και στο εξής προχωρούμε με διαφάνεια και καθαρότητα στην εξομάλυνση της πολιτικής ζωής. Δεν μπορεί με τέτοιες χοντρές συμπεριφορές ελλείμματος πολιτικής ηθικής να προχωρήσουμε σε ένα αύριο αξιοπιστίας. Και ένα τελευταίο, κύριε Κιωσέ. Παρακαλώ, κύριε Μανουλίδη. Βγήκε λοιπόν ο Σαμαράς πριν από 1,5 μήνα και διατάθηκε ότι κερδίσαμε επιτέλους τη χαμένη μας αξιοπιστία. Πριν από 4 μέρες, από αφορμή τη λίστα Λαγκάρτ, κύκλοι γερμανικοί μίλησαν για έλλειψη αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Αυτό δηλαδή... Κύριε Μανουλίδη, ναι, επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Τελειώνω λέγοντας ότι αυτό για το οποίο ο ίδιος υπερηφανεύεται, αυτό το ίδιο ακυρώθηκε από τους ίδιους οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να ποντάρουν στο άλογο Σαμαρά. Αναφέρομαι βέβαια στην μία μικρή τοποθέτηση και συμπεριφορά της. Κύριε Μανουλίδη, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κιωσέ για να απαντήσει, είπατε προηγουμένως ότι προσπαθεί να κερδίσει πολιτικό χρόνο ο κύριος Σαμαράς. Ποιος ο λόγος? Είναι πασιφανές. Ποιος? Ποιος? Μα να γεύεται ακριβώς αυτή την πρωθυπουργική θέση, λειτουργία, όπως θέλετε πέστε το. Ακούστε, κύριε Μουτζούρη. Γιατί είναι πετυχημένος, σύμφωνα με... Μας, σύμφωνα με μέσα κύριε Μανουλίδη, οικογενειοκρατία. Κύριε Μανουλίδη, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι κατεβασμένα, έχουν μειωθεί. Τι να κερδίσει? Σας μιλώ έτσι με απόλυτη επίγνωση ότι η στάση του κυρίου Σαμαρά σε αυτό το επίμαχο θέμα μου θυμίζει ακριβώς, και σημειώστε το αυτό γιατί ο χρόνος είναι μπροστά μας, μου θυμίζει ακριβώς το πολιτικό βατερλό του Κώστα Καραμαλή όταν στην έκθεση, στη διεθνή έκθεση, θέλησε να υπερασπιστεί τον ανυπεράσπιστο ηθικά
Βουλγαράκη. Λοιπόν, το ανάλογο γίνεται σήμερα με τον Σαμαρά, φίλε Δημήτρη, όταν υπερβαίνει την κοινή λογική και το αίσθημα δικαίου που επιτέλους είναι ένα διάχυτο στοιχείο στο λαό μας. Κύριε Κιωσέ, ναι, κύριε Κιωσέ, έχετε το λόγο για να κλείσουμε. Ναι, ναι. Κύριε Μανολίδη, μου αρέσει που η επιλεκτική σας μνήμη ανακαλεί δηλώσεις από την Ευρώπη, ελάχιστες που αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά υπάρχουν τόσες εκατοντάδες δηλώσεις που μας επαινούν και αναφέρουν ότι η αξιοπιστία μας πραγματικά έχει επανακτηθεί. Βέβαια, αλλά όταν μιλάμε. Σας παρακαλώ λίγο. Αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας έλεγα ότι η λίστα Λαγκάρτ, έτσι αυτό ήθελα να σας το πω, αποτέλεσε πραγματικά μια ιδανική διέξοδο στον απεγκλωβισμό του ΣΥΡΙΖΑ από την προσγείωση στην πραγματικότητα που του επέβαλε αυτό το ταξίδι που έκανε το περίφημο εκεί σε Βραζιλία και Αργεντινή και έτσι και από σύγχρονες φαντασιακές μέκες ενός θολού σοσιαλισμού. Κύριε Κιωσέ. Μπράβο σας, λοιπόν. Θα ήθελα να πω, το εξής. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Μανολίδη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Σαμαράς πασχίζει και προσπαθεί να επιτύχει πραγματικά μια ριζική μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα. Πράγμα καθόλου εύκολο. Είμαστε μια τρικομματική κυβέρνηση. Πρέπει να επιτευχθούν ισορροπίες. Εγώ θα σας έλεγα, αν θέλετε την προσωπική ταπεινή μου γνώμη, ναι, θα έπρεπε να μπει στο κάδρο και ο κύριος Βενιζέλος ως αρχηγός κόμματος αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Δεν επιλέχθηκε αυτή η τακτική. Θα δούμε στην. Προφανώς, μα δεν θα κλείσουμε τα λόγια μας εδώ. Προφανώς, διότι διακυβεύεται η συνοχή της κυβέρνησης. Προφανώς για αυτόν τον λόγο γίνεται. Όμως, δεν μπορείτε έτσι αβίαστα και ερυθρίαστα να λέτε ότι και αυτοί είναι, ξέρω εγώ, οι ένοχοι, και αυτοί είναι να καταλογίζετε ευθύνες. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ. Θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι. Εγώ το μόνο που ήθελα να. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, για να κλείσω. Το μόνο που ήθελα να πω, να τονίσω πραγματικά, είναι νομίζω το μείζον εδώ, ότι η προσέγγιση αυτής της ιστορίας πρέπει να γίνει με απόλυτη σοβαρότητα και όχι επιδερμικά. Ιδάλλως θα πέσουμε σε πάρα πολλά λάθη, σε πάρα πολλές μπανανόφλουδες που θα μας οδηγήσουν πραγματικά. Κύριε Κιωσέ, οι μπανανόφλουδες ήδη έχουν πατηθεί. Τι λέτε τώρα δηλαδή. Εσείς πιστεύετε ότι δηλαδή αν υιοθετήσουμε μια τακτική του τα σφάζω όλα, όλα τα μαχαιρώνω, θα βγούμε κερδισμένοι? Όχι, μαχαιρώνουμε και σφάζουμε αυτά, πρέπει. Που πρέπει κύριε να Κιωσέ, αυτά που πρέπει αυτά να σφαχτούν. Αυτά κύριε που Κιωσέ, όταν αφήνουμε λοιπόν τάβρους έξω από το. Ποιος διαφωνεί μαζί σας, κύριε? Κύριε Κιωσέ, κύριε, παρακαλώ, ακούστε με, παρακαλώ, ακούστε με. Και επειδή μας παρακολουθεί και αρκετός κόσμος, γιατί λέει ο κόσμος δεν σας πιστεύει, κύριε Κιωσέ, απαντήστε. Δεν μας. Δεν σας πιστεύει. Εννοεί τους πολιτικούς, ή ποιον δεν πιστεύει, ναι. Δεν κατάλαβα. Τους πολιτικούς. Ναι, καλά κάνει. Την κυβέρνηση, τους πολιτικούς. Καλά κάνει και δεν τους πιστεύει. Διότι η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχει χαθεί προκαιρού. Τι να πιστέψει ο κόσμος? Τι να πιστέψει? Άρα, λοιπόν. Αλλά μα συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε. Εκείνο που εγώ θέλω να υπογραμμίσω και θέλω να γίνει κατανοητό στον κόσμο είναι ότι δεν μπορούμε να υιοθετούμε όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Σε λίγο θα βγαίνουν λίστες ετοιμοθάνατων από τα νοσοκομεία που θα μοιράζονται στα γραφεία τελετών για να μειωθούν οι τελετάρχες εκεί ποιος θα πάρει την κηδεία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Οι λίστες είναι λίστες. Το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο. Τα 550 εκατομμύρια είναι νόμιμα. Τα 500 εκατομμύρια ποια εννοείται? Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια εκπομπή εκβαθέων, γιατί τώρα επιδερμικά πιάνουμε τα θέματα. Προφανώς. Και δεν μπορούμε.